Είμαστε εδώ με τον Κωνσταντίνο από τους Προσκόπους, από το τρίτο σύστημα ναυτοπροσκόπων Βούλας. Κωνσταντίνε, πες μας λίγα πράγματα για το τι κάνατε εδώ. Πρώτον, έπρεπε να φτιάξουμε το μονοπάτι. Ήταν να βάλουμε όλες τις πέτρες από εδώ μέχρι πίσω και μετά να περάσουμε να το ασβεστώσουμε με τον ασβέστη. Αυτό ήταν όλο. Απλά ήταν δύσκολο να φέρουμε όλες τις πέτρες και μετά να περάσουν όλοι μαζί και να ασβεστώσουμε. Πώς σου φάνηκε αυτή η διαδικασία, ήταν η πρώτη φορά που το έκανες? Ναι, συνήθως κάνουμε τεντροφυτέψεις. Τώρα όμως είναι άλλα παιδιά εκεί. Εμείς τώρα φτιάξαμε πρώτη φορά στο μονοπάτι. Σου αρέσει όλο αυτό, θα ξανάρθει σε δράση του Let's Do It Greece? Εντάξει, είναι λίγο κουραστικό. Άμα είναι, ναι, θα ξανάρθω. Άμα κανονίζεται ξανά καμιά δράση. Αλλά το μονοπάτι δεν νομίζω ότι θα το ξανακάνει. Είναι δύσκολο, αλλά εντάξει. Τώρα πάμε για άλλες δραστηριότητες. Πάμε να φυτέψουμε, πάμε να ζωγραφίσουμε, έτσι. Να πούμε ότι οι πρόσκοποι στηρίζουν πανελλαδικά τη δράση του Let's Do It Greece. Είναι σε όλες τις δράσεις, σχεδόν σε όλες τις δράσεις, από όλα τα συστήματα πρόσκοποι και βοηθάνε σε αυτό και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κωνσταντίνε, μία ευχή να μας πεις για τους προσκόπους που μας ακούν σε όλη την Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Να πηγαίνουν σε όλες τις δράσεις, να βοηθάνε. Να αγαπάνε τους γύρω τους, να βοηθάνε το περιβάλλον, να το προστατεύουν και να βοηθάνε γενικά. Κωνσταντίνε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Yeah.